Με ένα λουλούδι, ο Μπάρακ Ομπάμα απέτησε φόρο τιμής στα 89 θύματα του Μπατακλάν που βρήκαν τραγικό θάνατο από τα πυρά των τσιχαντιστών. Παρά το γεγονός πως ήταν γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρισκόταν στο Παρίσι προκειμένου να λάβει μέρος για τη σύνοδο για το κλίμα, η επίσκεψή του στο σημείο του Μακελιού ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή. Το Μπατακλάν επισκέφτηκαν επίσης ο πρόεδρος του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, μαζί με τον Γάλλο πρωθυπουργό Μανουέλ Βάλς, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φιλίπ Κουγιάρ. Νεκρός έπεσε ένας 17χρονος Παλαιστίνιος από τα πυρά της Ισραηλινής αστυνομίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τα αλληλομαχαιρώματα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων πλέον έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Από 1η Οκτωβρίου, το κύμα βίας που έχει ξεσπάσει στην Παλαιστινιακή πλευρά έχει αφήσει συνολικά 104 θύματα. Περισσότερα από 50.000 άτομα παρευρέθηκαν στην κηδεία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του Ντιγιάρμπακιρ, Ταχίρ Ελτσί. Ο υποστηρικτής της κουρδικής υπόθεσης έπεσε νεκρός από πυρά και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γεγονός που κάνει αρκετούς να μιλούν για προσχεδιασμένη δολοφονία. Το φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με την κουρδική σημαία, ενώ η πλειονότητα των παρευρισκομένων ήταν Κούρδοι. Λίγες ημέρες μετά το θερμό επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, η σωρός του νεκρού πιλότου παραδόθηκε σε Ρώσους διπλωμάτες. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η σωρός που βρισκόταν στα χέρια Τουρκμάνων ανταρτών στη Βόρεια Συρία μεταφέρθηκε αεροπορικό στην Άγκυρα και παραδόθηκε στο Ρώσο πρεσβευτή και στο στρατιωτικό ακόλουθο της Ρωσικής πρεσβείας. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.